Μας, όπως θα δείτε στη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να μας δώσετε μια απάντηση για αυτή την τελευταία τοποθέτηση που είχαμε από την Τουρκία σε σχέση με τις δηλώσεις του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έχετε μια πρώτη έτσι αντίδραση. Ακούστε, είναι σαφές. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα και μέσω της κυβέρνησής της και μέσω του αρχηγού του κράτους, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, πάντοτε υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και ανάλογες ήταν και δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση εκ μέρους μας προφανώς. Έχετε όμως την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, κράτους, ότι οι Τούρκοι πλέον εκμεταλλεύονται τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα. Αναδεικνύουν λοιπόν ζητήματα συνεχώς μέσα από μια τοποθέτηση, μέσα από ένα περιστατικό όπως αυτό με τη σημαία. Ανεβάζουν συνέχεια ζητήματα για να δημιουργούν ένταση. Η τακτική της άλλης πλευράς φαίνεται, στο βαθμό που μπορεί να προβλεφθεί, γιατί είναι και ιδιαίτερα πρόβλεπτη, mm-hmm. να θέλει να κλιμακώνει την ένταση. Ακριβώς για αυτό το λόγο η δική μας, το δικό μας το εθνικό συμφέρον είναι για αποκλιμάκωση της διμερείς έντασης, για ανάδειξη των διεθνών πλευρών, ενώ των πλευρών που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο κάθε διαφοράς μας, και της αναζήτηση της ευρύτερης διπλωματικής στήριξης, συμμαχιών με λίγα λόγια διπλωματικών, με όλες τις χώρες που είναι φιλικές απέναντί μας. Τώρα το έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Υπουργέ, πού βρισκόμαστε, γιατί καταλάβαμε χθες και από τον κύριο, Κοτζιά ότι το πράγμα θα τραβήξει. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αυτή είναι η εικόνα. Ακόμα περιμένουμε για την πλήρη διαμόρφωση της εικόνας, με πρώτο σταθμό από όπου θα καταλάβουμε προς τα που πηγαίνουμε, τη τελική διαμόρφωση του κατηγορητηρίου. Θα σας πω αναλυτικά, αλλά ως ας πούμε προείκασμα του τι θα σας πω στη συνέχεια, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι αυτό το μάθημα ψυχραιμίας που είδα πριν από λίγο από τον πατέρα. Σωστά. Του κρατούμενου Λοχία. Βεβαίως. Ακριβώς γιατί. Ακριβώς γιατί δεν πρέπει να πέσουμε στο παιχνίδι. Ένα συμβάν mm-hmm. που είναι από τα συνήθη μεθοριακά mm-hmm. να αναδειχθεί σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει τακτική της Τουρκίας, δεν πρέπει να αποτελέσει όμως τακτική δική μας. Ναι, αλλά εμείς έχουμε δύο άμεσους σκόπους. Εμείς έχουμε ακριβώς. Ή διακολουθούν μια τακτική, εμείς όπως έχουμε... βλέπουμε, καθυστερήσεων συνεχών, κύριε Υπουργέ, πατώντας αν θέλετε και σε αυτά που λέγαμε εμείς. Κάναμε μια ανάλυση νωρίτερα εδώ και λένε, μας έλεγαν Έλληνες αναλυτές ότι οι Τούρκοι θα δημιουργήσουν τα ίδια ζητήματα που δημιουργούσαμε και εμείς με τους 8. Τι λέγαμε εμείς εδώ, η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Έχει τους ρυθμούς της. Προχωράει. Έχουμε κλείσει σχεδόν 2 χρόνια με τους Έλληνες, με τους Τούρκους εδώ. Το ίδιο κάνουν, μας λένε, και οι Τούρκοι τώρα. Θα πρέπει ακριβώς πριν καταλήξουμε στο ότι αυτό είναι η τακτική της άλλης πλευράς, mm-hmm. να δούμε συγκεκριμένα πραγματικά. Τεχνικά πράγματι, η υπόθεση βρίσκεται στην τουρκική δικαιοσύνη. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά το κατηγορητήριο. Μέχρι στιγμής το κατηγορητήριο ανταποκρίνεται σε αυτό που φαίνεται να συνέβη, δηλαδή ένα συμβάν στη μεθοριακή. Τα πραγματικά περιστατικά τα ξέρουμε, νομίζω, κύριε Υπουργέ. Τα πραγματικά περιστατικά τα ξέρουμε μέχρι στιγμής από τις καταθέσεις των δύο στρατιωτικών. Αλλά ακριβώς επειδή πρέπει να έχουμε όχι μόνο τις δικές τους καταθέσεις, αλλά και τις μαρτυρίες από τις κάμερες, από όλα τα τεχνικά μέσα mm-hmm. που είναι στη διάθεσή μας, έχει διατεχθεί ΕΔΕ από το ΓΕΘΑ, από το Γενικό Επιτελείο. Πότε θα συνταχθεί το κατηγορητήριο και πότε κατ' επέκταση, κύριε Υπουργέ, θα οριστεί δικάσιμος? Αυτό είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε ή να το εκτιμήσετε εσείς? Η τουρκική δικονομία δεν φαίνεται να δίνει συγκεκριμένες προθεσμίες. Από ό,τι μας έχουν πει οι νομικοί που χειρίζονται την υπόθεση από τη δική μας τη μεριά, είναι κάτι που μπορεί να το αναμένουμε αυτή την εβδομάδα, αλλά μπορεί να καθυστερήσει και περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Υπουργέ, τι κάνει η Ελλάδα? Τι όπλα έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη? Έχετε απόλυτο δίκιο να το ρωτάτε αυτό, γιατί όταν είπα προηγουμένως για ψυχραιμία, δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καθίσει στη γωνία, έχει σταυρώσει τα χέρια και παρατηρεί τι θα κάνει η Τουρκία. Αυτό προφανώς δεν θα ήταν υπεύθυνο mm-hmm. εκ μέρους μας. Αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή ήταν πρώτα-πρώτα να δούμε την πραγματική ποιότητα του γεγονότος. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν οι αλλεπάλληλες επαφές ανάμεσα στους αρχηγούς των γενικών επιτελείων, mm-hmm. με τους διπλωματικούς διάβλους που ενεργοποιήσαμε τόσο στο επίπεδο του Υπουργείου του δικού μας, όσο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού είναι από τη Δευτέρα στην Ορεστιάδα. Μάλιστα.
Είπα όμως προηγουμένως ότι σημαντική είναι και η ανάπτυξη της διπλωματικής προσπάθειας ώστε να έχουμε συμμαχίες και υποστήριξη. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο χθες υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από τον Πρωθυπουργό, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και με την κυρία Μογκερίνη, την ΗΠΑ του αρμοστή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν στα τρία επίπεδα. Ναι, αλλά εκεί καταλάβαμε ότι περίπου οι ίδιοι μας νουθετούν να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να υπάρχει ψυχραιμία, να τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν κατάλαβα ότι αναλαμβάνουν κάποια πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, έχουμε ήδη την πολύ ισχυρή προειδοποίηση, δεν υπάρχει ανάλογης έντασης στα διπλωματικά χρονικά, που απεύθυνε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς την Τουρκία εν όψη της συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία στις 26 Αυγούστου. Αλλά στο να μην γίνει, στην πιθανότητα στο ενδεχόμενο να μην γίνει, λέτε, η Βάρνα. Ναι, όχι, ναι. Το μήνυμα του Συμβουλίου ήταν ακριβώς αυτό, ότι αν υπάρχουν από μεριάς της γειτονικής χώρας κινήσεις που αντιβαίνουν στις σχέσεις καλής γειτονίας, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, διακυβεύονται η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Επομένως, αυτή η απόβαση είναι ήδη στο τραπέζι. Είναι λογικό, όπως και εμείς περιμένουμε τι θα κάνει το τουρκικό δικαστήριο, ανάλογα να περιμένουν και οι άλλοι στους οποίους έχουν απευθυνθεί πριν προχωρήσουν σε νέα σκληρότερη δήλωση. Υποτιμήσαμε στην αρχή ως ελληνική κυβέρνηση, εννοώ, το περιστατικό, γιατί ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τις πρώτες ώρες να μιλάει για μια τυπική διαδικασία που θα λήξει σε λίγες ώρες. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται πως θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τι άλλαξε λοιπόν? Ακούσαμε τον κύριο Κοντζιά, το είπαμε και νωρίτερα. Όχι, να αφήνει ανοιχτό το να τραβήξει. Ακριβώς το αντίθετο. Η δική μας η τακτική έπρεπε από την πρώτη στιγμή να μην αναδείξουμε σε διπλωματικό συμβάν κάτι που ήταν ένα απλό γεγονός στη Μεθόριο. Mm-hmm. Δεν έπρεπε δηλαδή να πέσουμε στην παγίδα της άλλης πλευράς να μεγαλοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι το γεγονός αυτό, στο βαθμό που δεν είχαμε κινήσεις από την τουρκική πλευρά που να δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν τους στρατιωτικούς μας πιόνια σε ένα διπλωματικό παιχνίδι. Το φοβάστε αυτό, κύριε Υπουργέ? Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε όπως και κινήσαμε. Οι δύο στρατιωτικοί να χρησιμοποιηθούν ως ενέχειρο ενδεχομένως και ως αντάλλαγμα για την ιστορία των 8. Είναι εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον ξένο τύπο, ακριβώς η λέξη ενέχειρο από τις γερμανικές εφημερίδες. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουν τα κράτη στις μεταξύ τους σχέσεις. Είναι κάτι που ποτέ δεν θα έκανε η ελληνική δημοκρατία. Το φοβάστε και ελπίζω, όμως, θέλω να ελπίζω ότι ποτέ δεν θα κάνει κάτι ανάλογο. Όχι, δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε γιατί παρακολουθούμε με εγρήγορση κάθε συμβάν και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε αυτό που συζητάμε, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το θέμα αυτό. Ναι, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ακριβώς γι' αυτό είπα ότι κάθε ενδεχόμενο το παρακολουθούμε με εγρήγορση, όχι με φόβο. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο φόβο και στην εγρήγορση. Mm-hmm. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνουμε την αναγκαία διπλωματική προετοιμασία, ώστε και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα έπρεπε, αν δηλαδή πράγματι θελήσουν να κάνουν τους στρατιωτικούς μας πιόνια στη διπλωματική σκακέρα, θα αντιδράσουμε και με τρόπο που θα είναι τέτοιος που θα μετανιώσει η Τουρκία, αν θα το κάνει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα το κάνει. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα είστε πιο σαφείς. Μήπως, λοιπόν, ναι, πάνω σε αυτό το πλαίσιο που λέτε τώρα, επειδή συζητώντας με αναλυτές αυτές τις μέρες, στρατιωτικούς αναλυτές που ξέρουν καλά τα πράγματα και ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει σε υψηλές θέσεις, λένε κάτι, κύριε Υπουργέ, που είναι σημαντικό. Ότι η Τουρκία έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Έχουμε τις προκλήσεις στο Αιγαίο. Έχουμε ενέργειες σημαντικές εκεί, με την εμβόληση του πλοίου μας κλπ. Έχουμε στην ΑΟΣ της Κύπρου άλλες ενέργειες προκλητικές. Και έχουμε, λένε, και ήμια στον Εύρο πλέον. Μήπως η Ελλάδα δεν κατάλαβε ότι η Τουρκία έχει αλλάξει στάση και συμπεριφορά και πιαστήκαμε εξαπίνης? Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Πρώτα, τι πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε? Mm-hmm. Ότι δεν θα γίνει από ατύχημα, λόγω αυτής της απρόβλεπτης και προκλητικής συμπεριφοράς της άλλης πλευράς, ένα θερμό επεισόδιο. Για προφανείς λόγους. Βέβαια. Αυτό είναι το νόημα της επίσκεψης Ερντογάν. Γι' αυτό καλέσαμε τον πρόεδρο Ερντογάν. Ώστε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, ώστε αν συμβεί κάτι, από ατύχημα να μην προκληθεί ένα γεγονός που θέλουν να τα αποφύγουν και οι δύο πλευρές. Και πράγματι, παρά την προκλητικότητα της άλλης πλευράς, οι διάβλοι επικοινωνίας υπάρχουν. Από το πρώτο λεπτό μετά το οποίο έγινε το τελευταίο γεγονός στα Ήμια, επικοινώνησαν οι ΣΕΡΠΑΣ, οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο πρωθυπουργών. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα ακολούθησε η τηλεφωνική επικοινωνία των πρωθυπουργών αμέσως μεταξύ τους. Mm-hmm. Η απάντηση όμως από την αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ,
Μισό λεπτό. Θέλω να πω, να πω αυτό το δεύτερο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ο στόχος μας είναι απλώς να αποφεύγουμε τον πόλεμο. Ο στόχος μας είναι μετά από κάθε τέτοιο επεισόδιο το δικό μας το διπλωματικό κύρος να αυξάνεται και το διπλωματικό κύρος της Τουρκίας να μειώνεται. Mm-hmm. Γιατί αυτός που προκαλεί απομονώνεται. Αυτό έχει φανεί όπως σας είπα. Αλλά δεν ενδιαφέρεται και πολύ για αυτό που λέτε η Τουρκία. Η Τουρκία πια έχει ξεχάσει την ευρωπαϊκή της προοπτική, τα έχει βάλει με τους Αμερικανούς, έχει ένα πόλεμο σε εξέλιξη, δύο μάλλον, όχι έναν, και επομένως ουδόλως ενδιαφέρεται για αυτά που λέμε. Όχι. Η σχετική απομόνωση της Τουρκίας που προκύπτει από αυτά που λέτε, ότι δεν της βγαίνουν οι προσπάθειες. Ναι, αλλά την κάνει πιο επιθετική απέναντί μας. Έχετε δίκιο, την κάνει πιο νευρική. Κοιτάξτε όμως τώρα, ποια είναι η δύναμη των κρατών πέρα από τη στρατιωτική? Το διπλωματικό κεφάλαιο που αποκομίζουν. Ένας νευρικός παίκτης όπως η Τουρκία χάνει διπλωματικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Ένας παίκτης που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο όπως εμείς και προβάλλει την ήπια ισχύ του κερδίζει σε διπλωματικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Πού φαίνεται αυτό που σας λέω, γιατί δεν είναι μόνο στο μυαλό της ελληνικής κυβέρνησης? Ναι. Ακριβώς. Προκύπτει σαφέστατα από τη σύγκριση της τελευταίας δήλωσης των Βρυξελών απέναντι στην Τουρκία με την αντίστοιχη δήλωση που έγινε το 1996 μετά το πρώτο επεισόδιο των ημείων. Mm-hmm. Η πρώτη αυτή δήλωση στο 1996 είναι μια δήλωση κατεξοχήν ίσων αποστάσεων. Mm-hmm. Καλεί τα μέρη στην αυτοσυγκράτηση, τα καλεί να πάνε στη Χάγη, λες και δεν είναι ξεκάθαρο το καθεστώς του Αιγαίου, και σαν να μην ήταν μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άλλη τρίτο κράτος. Mm-hmm. Αν συγκρίνεται λοιπόν αυτή τη δήλωση με τη σημερινή, των προηγούμενων δύο εβδομάδων, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι η προσπάθεια που κάνουμε να δείξουμε ότι άλλος είναι ο ταραξίας και όχι εμείς, ότι εμείς είμαστε ο παίκτης που πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αποδίδει. Αυτό τώρα το θέμα, κύριε Υπουργέ, που περιγράφουμε, το σκηνικό όλο αυτό που έχει στηθεί και το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία, μήπως περιπλέκει και τα ζητήματα στα βόρεια σύνορά μας? Το θέμα των Σκοπίων δηλαδή, γιατί είδαμε τον κύριο Ζάεφ να βγαίνει σε μια πιο επιθετική γραμμή. Χθες το βράδυ έκανε μια δήλωση που δεν μας άρεσε και τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι λέτε. Ζητώντας ακόμη και την αλλαγή του δικού μας συντάγματος, κύριε Υπουργέ. Όχι, θα σας πω τι είπε ακριβώς. Και πρόκειται ακριβώς περί του αντιθέτου. Όταν έχεις αυξημένο διπλωματικό κεφάλαιο, πρέπει να το αξιοποιείς για να λύνεις θέματα. Και το θέμα το μακεδονικό έπρεπε να έχει λυθεί από τη δεκαετία των 90, κακά τα ψέματα. Ναι. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε εφαρμόσει αυτό που πίστευε ως σωστό και που πρακτικά. Αν τον είχαν αφήσει το Μητσοτάκη, θα το είχε λύσει, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε. Πρακτικά, πράγματι. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη, θα είχε λυθεί το θέμα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θέλουμε στην ίδια εθνική γραμμή που έχει διαμορφωθεί από το 7 τουλάχιστον και μετά, να μην υπάρχει κανένα στοιχείο αλυτρωτισμού με σύνθετη ονομασία που να διαφοροποιεί σαφώς το όνομα της γειτονικής χώρας από την ιστορική ελληνική Μακεδονία. Ναι. Επιδιώκουμε να λυθεί. Τι είπε χθες ο κύριος? Αλλά πώς να λυθεί, να μην λυθεί όπως όπως, επειδή άλλαξε μια ταμπέλα ο Ζάεφ, θα λύσουμε εμείς το θέμα? Απολύτως έτσι. Απολύτως έτσι. Θέλουμε λύση, αλλά όχι οποιαδήποτε λύση. Και η λύση, πέρα από το να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είπα, πρέπει να έχει και χαρακτηριστικά μονιμότητας. Αυτό εξασφαλίζεται με την αναθεώρηση του συντάγματος. Mm-hmm. Και αυτό για μας αποτελεί εκ των ουκάνευ για την επίλυση του θέματος. Ο ίδιος όμως είπε άλλα χθες. Μίλησε για μια διεθνή συμφωνία ισχυρή που θα περάσει από τα κοινοβούλια των χωρών, που θα πάει στον ΟΗΕ κλπ. Αλλά όχι το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα λέει μπορεί να τα αλλάξει ένα άλλο αύριο. Πάλι. Μισό λεπτάκι. Είπε δύο πράγματα. Το ένα είπε αυτό για τη Διεθνή Σύμβαση με το οποίο συμφωνούμε. Πράγματι, με Διεθνή Σύμβαση θα λυθούν οι μεταξύ μας διαφορές και με τη Διεθνή Σύμβαση θέλουμε να αναλυφθεί και η υποχρέωση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είπε μετά κάτι άλλο που μπορεί να από που άκουσα τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω. Άκουσα, εν πάση περιπτώσει, μια αντιπολιτευτική φωνή να λέει ότι θέτει ζήτημα αλλαγής του συντάγματός μας. Αν δείτε όμως τη διατύπωση, λέει το εξής. Ότι να δούμε τι λέει το Ελληνικό Σύνταγμα. Έτσι. Και εγώ είμαι διατεθειμένος ό,τι λέει το Ελληνικό Σύνταγμα να το εφαρμόσω στο Φυρομήτικο. Στο ναι, σύνταγμα αλλά μιλάει για τους Μακεδόνες εκτός Μακεδονίας και για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας. Ναι, να δούμε τι λέει το Ελληνικό Σύνταγμα γι' αυτό, να το κάνουμε και εμείς. Μισό λεπτάκι. Ακριβώς, θα σας πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται εδώ. Εγώ ερμηνεύω ότι μολονότι φαίνεται να αποκλείει την αλλαγή του συντάγματος, αυτή η τελευταία του δήλωση. Να προσαρμόσουμε το Σύνταγμά μας σε αυτό που είναι το Ελληνικό Σύνταγμα. Το φαίνεται να δείχνει ανοιχτό μια διάθεση συζήτηση και επί του συνταγματικού. Mm. Φαίνεται. Θα δούμε τη διαπραγματεύση. Αισιοδοξείτε για λύση άμεσα, κύριε Κατρούγκαλη. Ο λόγος για τον οποίο εμείς ζητάμε
να τροποποιηθεί το άρθρο 49 του αντίστοιχου συντάγματος είναι γιατί εκεί φαίνεται να υποκρύπτεται ένα είδος αλυτρωτισμού. Γιατί δεν αναφέρεται μόνο σε υποστήριξη των πολιτών της χώρας που είναι στο εξωτερικό, και εμείς έχουμε μια αντίστοιχη διάταξη στο άρθρο 108. Μιλάει για μακεδονικό λαό, έτσι λέει το συγκεκριμένο, εκτός της επικράτειας. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχεις πολίτες της χώρας εκτός της επικράτειας. Και για αυτόν τον λόγο εμείς ζητάμε. Κάνει πάντως μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα τη γνώμη σας αυτό γιατί είναι σημαντικό. Κάνει μια εκτίμηση του ΚΚΕ και μας τα είπε και χθες η κυρία Κανέλη εδώ, αλλά από ό,τι είδα στο ριζοσπάστη διαβάζοντας σήμερα, είναι μια εκτίμηση κανονική, επίσημη του ΚΚΕ, ότι μπορεί να έχουμε ζητήματα και με αλλαγή συνόρων στα βόρεια σύνορά μας. Υπάρχουν τέτοια θέματα εκεί. Ανησυχείτε εσείς για κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ανησυχούμε, αλλά είναι από τα θέματα που μας απασχολούν. Η Διεθνή Σύμβαση σαφώς θα ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται ούτε σκέψη για αφισβήτηση των συνόρων. Να σας πω ότι είναι έξω από τη δική μας τη λογική. Υπάρχουν όμως μεγαλοεθνικισμοί στην περιοχή που θα θέλαν αλλαγή των συνόρων. Υπάρχουν χώρες που φαντάζονται τον εαυτό τους μεγαλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Δεν εννοώ αναγκαστικά μέσω των κυβερνησιών τους, αλλά μέσω δυνάμεων. Μέσω τρίτων. Ακούστε, πρώτα έχουμε το μείζον ζήτημα του Κωσόβου. Για να μην φωθεί ο νέος χάρτης στα Βαλκάνια. Εμείς θεωρούμε εκ των ουκ άνευ. Έχουμε, είπατε, το ζήτημα του Κωσόβου. Ξαναπιάστε τον κύριο Υπουργέ από το Κωσόβο, γιατί είχαμε μια μικρή διακοπή. Ξεκινήστε από το Κωσόβο ξανά. Όχι. Αναφέρθηκα στην περίπτωση του Κωσόβου, γιατί είναι η προφανής περίπτωση έντασης αυτή τη στιγμή και που πιθανής ανάπτυξης ενός μεγαλοειδιατισμού από κάποια πλευρά. Αλλά σας λέω ότι η δική μας η στάση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε υπεύθυνου παίκτη στην περιοχή είναι υπέρ του σεβασμού των διεθνών συνόρων, υπέρ της μη παραβίασής τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τη διακοπή, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε και πάλι με την Αγία Παρασκευή, εκεί όπου η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Βεβαίως. Ο Γιώργος Τσελίκας βρίσκεται εκεί, θα τον έχουμε σε λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Έκανε η Κωνσταντίνα παρέμβαση.